Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Είναι Τρίτη, είναι 5 Ιουλίου του 2011. Και ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, φίλες και φίλοι, πάσχιζε ο ιδιωτικός τομέας, οι συνδικαλιστές του ιδιωτικού τομέα πάσχιζαν να εξισώσουν τις αποδοχές του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, το κατάφερε μία ανοιχτή η κυβέρνηση. Και πώς το κατάφερε? Όχι βεβαίως φέρνοντας τον κατώτερο μισθό του πρωτοπροσλαμβανόμενου στον ιδιωτικό στα ύψη του δημόσιου, αλλά κατεβάζοντας τον πρώτο μισθό του πρωτοπροσλαμβανόμενου στο δημόσιο στα ύψη του δημοτικού. Έτσι απλά. Εν μία νυχτή. Εν μία νυχτή συνέβη αυτό. Έτσι. Προβλέπετε βεβαίως το μεσοπρόθεσμο. Μπορείτε να το τσεκάρετε αν θέλετε, μπορείτε να το ψάξετε. Το μεσοπρόθεσμο είναι στη διάθεση όλων. Είναι ευτυχώς η παρούσα κυβέρνηση, ό,τι και να αποφασίζει, το ανεβάζει στο διαδίκτυο. Λέει, εκεί είναι, δέστε το. Εξάλλου δεν μας ενδιαφέρει και η γνώμη σας. Μπορείτε να το μελετήσετε, να το διαβάσετε, να προετοιμάσετε τους εαυτούς σας. Να ετοιμάζετε τις αποσκευές σας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, που σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, χιλιάδες νέων Ελλήνων ετοιμάζονται να μετοικήσουν στην Αμερικανική Ήπειρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, κύριοι της κυβερνήσεως. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να συζητήσουμε για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε να μην επεκταθώ περισσότερο. Εξάλλου έχουμε την υπόλοιπη εβδομάδα να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα οποία σήμερα σας αναφέρω κατηφής. Να καλωσορίσω αμέσως στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μενεμένης Αμπελοκήπων, Αμπελοκήπων Μενεμένης, τον κύριο Γιώργο Ακτσελή, που είναι μαζί μας. Καλωσορίσατε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Ναι, να δούμε, θα έχουμε καλό καλοκαίρι. Καλοκαίρι θα έρθει, αλλά θα είναι καλό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Από όλα όσα προβλέπει το μεσοπρόθεσμο και ο εφαρμοστικός νόμος, εγώ επέλεξα ακριβώς το κομμάτι που αφορά τους νέους ανθρώπους. Αυτούς που πρωτομπαίνουν στην αγορά εργασίας, αυτούς που πρωτοπροσλαμβάνονται, αυτούς που πρωτοβρίσκουν μια θέση στο δημόσιο. Δεν πρωτοπροσλαμβάνεται κανένας. Απολύεται για πολλωστή φορά πρώτα η νέα γενιά, μετά η μεγαλύτερη και πάει λέγοντας. Δεν πρόκειται να προσληφθεί κανένας. Όταν ακούμε από στόμα του Υπουργού ότι πρέπει 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι να απολυθούν, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Όταν βλέπουμε τις επιχειρήσεις κατά 16% τουλάχιστον για το νομό Θεσσαλονίκης που γνωρίζω έχουν κατεβάσει ρολά και βάλανε λουκέτα, βλέπετε τι γίνεται. Περισσότερες από 550 επιχειρήσεις έκλεισαν στη Θεσσαλονίκη μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2011. Έχουν κλείσει. Είναι επίσημα στοιχεία από το βιοτεχνικό επιμελητήριο. Με οικογενειακά κριτήρια. Με την οικογένεια. Άντρας, γυναίκα, παιδιά. Τους υπαλλήλους τους διώχνουν. Και αυτός που κρατάει κατάστημα, αν πάμε στα καταστήματα, κρατάει το κατάστημα το οποίο είναι η ιδιοκτησία του. Από τον μπαμπά, από τη μαμά ή δικό του, το αγόρασε κτλ. Τα ενοίκια τα αποφεύγουν. Μπαίνουν λουκέτα. 16% έχουμε λουκέτα. Σύμφωνα με το εμπορικό επιμελητήριο. Από εκεί πέρα, τι καλό καλοκαίρι να έχουμε και πώς θα το έχουμε το καλοκαίρι? Δεν πρόκειται κανένας να ανασάνει. Εκτός από την ψυχολογική βία που έχουμε δεχθεί όλο αυτό το διάστημα, θα ψηφιστεί, δεν θα ψηφιστεί, θα χρεοκοπήσουμε, δεν θα χρεοκοπήσουμε, θα μας δώσουν την τέταρτη, πέμπτη δόση κτλ. Είχαμε μια ψυχολογική βία που στο τέλος ανεχθήκαμε και λέμε, ας τελειώνει πια. Εκεί μας φέρανε δυστυχώς. Ναι, είναι πολύ αυτοί που είπανε, ας αφήσουν να χρεοκοπήσουμε επιτέλους, να πάει στο διάολο, δηλαδή, φτάνει. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο δυστυχώς. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε καλό καλοκαίρι. Κόσμο, το λέει αυτό. Και μάλιστα το καλοκαίρι θα περάσει έως ότου τυπωθούν τα νέα σημειώματα που θα μας έρθουν τα ραβασάκια να πληρώσουμε. Θα τυπώνονται το καλοκαίρι και δεν θα ξέρουμε τι θα μας έρθει και πόσο. Από το Σεπτέμβριο και μετά που θα αρχίσει η ταχυδρόμηση να δούμε τι γίνεται. Τότε που θα έρχονται τα χαρτιά και θα λένε πληρώστε. Να πληρώσει από πού αυτός που είναι άνεργος? Σήμερα, παρόλη τη θέση που έχω και δεν είναι και πολύ του αντικειμένου μου, δέχομαι πολύ κόσμο ο οποίος λέει πεινάμε, τι θα κάνουμε. Πεινάμε, βρείτε μας δουλειά. Και πού να την βρεις δουλειά? Πού να βρεις τη δουλειά? Όταν το δημόσιο δεν απαγορεύεται να κάνεις προσλήψεις, δεν σου επιτρέπει. Όταν ο ιδιωτικός τομέας καταραίει, έχει καταρρεύσει. Ποιος και πού να πάει να δουλέψει? Ουέ και αλίμονο,
σε αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν. Γι' αυτό είχα πει κάποτε σε ένα φίλο, γιατί μπλέξαμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Να πάω να μπλέξουμε με συλλόγους που απασχολεί μικρά παιδάκια, νέες γενιές, να αναπλάσουμε αυτά τα παιδάκια, τουλάχιστον όταν μεγαλώσουν, να μην πάθουν αυτά που πάθαμε εμείς. Και όταν μεγαλώσουν, σε περίπτωση που γίνουν πολιτικοί και μέλη των κυβερνήσεων και στελέχη των κομμάτων. Να δουν μια αλλιώτικη Ελλάδα. Να φτιάξουμε μια αλλιώτικη Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Αυτό να κάνουμε. Γιατί εμείς εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, αυτά όταν καταφέραμε. Βλέπεις έναν υπουργό να φέρεται σε μερικές χιλιάδες εργαζομένων, ως άρα είναι ένα απλό νούμερο. Τίποτα. Νούμερα έτσι. Έχουν μπροστά. Δηλαδή, αναρωτιέσαι. Πραγματικά αναρωτιέσαι. Αυτός ο άνθρωπος τι ανατροφή να έχει πάρει. Εγώ δεν πιστεύω. Τι παιδεία να έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος. Να μας βλέπει σαν νούμερα και να μην ξέρει τις συνέπειες. Mm. Όταν όμως έχει από πάνω του έναν επιτηρητή, γιατί πλέον υπό επιτήρηση είμαστε. Έρχεται σε κάθε υπουργείο κάποιος εκπρόσωπος του δούλου. Μα και ο επιτηρητής δεν είναι ρομπότ, κύριε Αξελή. Αυτό είναι το θέμα. Και ο επιτηρητής δεν είναι ρομπότ, και αυτός από κάπου προέρχεται. Αυτός δεν είναι Έλληνας καταρχήν που έρχεται. Δεν είναι Έλληνας. Βλέπει τα νούμερα και λέει αυτά κόψτα, αυτά δώστα. Mm. Δεν θα μπορέσει να βγει κανένα νομοσχέδιο, καμία πράξη νόμου για να εφαρμοστεί, εάν δεν έχει την υπογραφή αυτών που ήρθαν από έξω και μας επιτηρούν. Αυτό είναι τραγικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ζούσαμε για μια αξιοπρέπεια, τη χάσαμε και αυτή. Κάποτε πενευόμασταν και λέγαμε στο εξωτερικό ή και εδώ μέσα. Τον βλέπαμε ξένους ότι είμαστε Έλληνες. Το λέγαμε με καμάρι, καμαρώναμε. Καμαρώναμε, όπως στέκεται ο Παρθενώνας επάνω και καμαρώνει πάνω στο λόφο, στην κορυφή. Έτσι καμαρώναμε και εμείς γιατί είμαστε Έλληνες. Τώρα ντρεπόμαστε. Πάει η αξιοπρέπειά μας. Τίποτα απολύτως δεν έχουμε. Να έρθουμε στα θέματα του Δήμου. Βεβαίως, γιατί όχι. Να έρθουμε στα θέματα τα δικά σας. Καταρχήν, μιας και αναφερθήκαμε στο κλείσιμο επιχειρήσεων και τα λοιπά, εγώ θέλω να το δούμε λιγάκι και από την οπτική πλευρά του δικού σας του Δήμου. Έχουν κλείσει επιχειρήσεις και στη Μενεμένη και στο Αμπελόκηπο. Έγιναν συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, ό,τι λέει ο νόμος. Ενώ είχαμε μία στους Αμπελόκηπους, μία στη Μενεμένη, τις ενώσαμε, τις δύο τις κάναμε μία. Mm. Όπως και τα άλλα νομικά πρόσωπα, ό,τι ακριβώς επιτέγεσαι. Να με συγχωρείτε, δεν καταλάβατε το ερώτημά μου. Ενώ για την τοπική αγορά των Αμπελοκήπων, για τους επιχειρηματίες των Αμπελοκήπων. Τεράστια μείωση των επιχειρήσεων. Έχουν κλείσει και εκεί επιχειρήσεις. Δηλαδή. Όχι μόνο καταστήματα, δεν μιλάμε για καταστήματα, μιλάμε για βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Γιατί ξέρετε, η περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης είναι τεράστια, φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Mm-hmm. Και έχει ένα σωρό βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Έχουν κλείσει περισσότερες. Δυσκολεύονται να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη. Αυτές οι βιομηχανίες που βλέπετε, τα φουγάρα, τα μεγάλα και ξέρω, σε εγκαταστάσεις τεράστιες των 3 και 4 χιλιάδων τετραγωνικών στεγασμένους χώρους, όλα αυτά, όλοι αυτοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη. Και ενώ δεν υπήρξε αύξηση, σήμερα έρχονται και λένε τόσα πολλά πληρώνουν. Τώρα άρχισε και σκαλίζει και το χαρτάκι. Τι πληρώνει ο καθένας δημοτικά τέλη. Είναι λυπηρό. Δεν λέμε για καταστήματα που κάποτε έδινε αέρα για κεντρικούς οδούς, όπως είναι η Χαλκίδιους Αμπελόκηπους, η Θωμά Χατζίκου στη Μενεμένη, η Βενιζέλους Αμπελόκηπους, δρόμοι εμπορικοί τεράστια και ξέρετε η αγορά των Αμπελοκήπων ήταν από τις μεγαλύτερες, Καλαμαριά Αμπελόκηποι ήταν. Ναι. Εκεί δίνανε και αέρα. Τώρα όχι αέρα δεν δίνουν, αλλά περπατώντας είναι περισσότερα τα μαγαζιά που έχουν κλείσει παρά αυτά που είναι ανοιχτά. Τώρα όχι μόνο δεν δίνουν αέρα, αλλά κάνουν αέρα στον εαυτό τους περιμένοντας πελάτες. Δυστυχώς. Και σπρώχνουμε και όλους τους δημότες μας να μην εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς, γιατί δεν μας χωράνε. Έχουμε άλλη ιστορία τώρα. Ανοίγουν το Σεπτέμβριο, οι παιδικοί σταθμοί. Δεν ξέρω σήμερα τα δημοσιεύματα, διαβάσατε το τι συμβαίνει στους παιδικούς σταθμούς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 1.200 εγγραφές και έχει 500 θέσεις. Λέω τυχαία τα νούμερα, τέτοιες διαφορές. Άλλοι δήμοι όμοροι της Θεσσαλονίκης έχουν τριπλάσεις και τετραπλάσεις εγγραφές χωρίς υποδομές και αυτό συνέβη γιατί έδιωξε τους συμβασιούχους, γιατί περισσότεροι δουλεύουν και με συμβασιούχους προσωπικό κτλ. Και δεν έχουν προσωπικό. Και άλλοι δεν έχουν και κτίρια. Εμείς ευτυχώς είμαστε μία ή άλλη. Δηλαδή έχουμε περίπου 300 αιτήσεις εγγραφών για να γράψουμε καινούργια παιδάκια και οι θέσεις που έχουμε είναι περίπου 300. Τώρα πώς θα λειτουργήσουν και με τι κριτήρια πρώτα απ' όλα θα πάρουμε τους δημότες. Δεν είναι δυνατόν να είσαι δημότης σε ένα δήμο και να μην μπαίνεις στον παιδικό σταθμό. Mm-hmm. Φεύγουν όλοι προς την ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα η εργαζόμενη μητέρα να χαλαλίζει ένα μισθό για να πάει το παιδάκι της στον παιδικό σταθμό. Και να μην σας πω, γιατί σήμερα διάβασα τον άλλον Δήμο τις μηνιαίες καταβολές, εν πάση περιπτώσει. 1.600 λέει στη Θεσσαλονίκη το χρόνο, στην Καλαμαριά 500, Πηλαία Χορτιάτη 140, Παύλου Μελά 70, Κορδελιό 100,
Αμπελόκι επιμενεμένη, θέλετε να ακούσετε το νούμερο. Να το 30 ευρώ. 30 ευρώ το μήνα. Ετήσια μιλάμε. Α, ετήσια. Ετήσια μιλάμε. Τόσο λίγο. 30 ευρώ. Και πώς γίνεται. Πώς βγαίνει, μα δεν βγαίνει. Μέχρι τώρα οι Δήμοι πάλευαν και έβαζαν στους παιδικούς σταθμούς επιπλέον δαπάνες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Αλλά από εδώ και πέρα τώρα θα αναγκαστούν και οι Δήμοι να τα ανεβάσουν. Για πείτε μου τι γίνεται. Είναι ο φθηνότερος Δήμος, σήμερα δημοσίευμα της Μακεδονίας, sorry. Ο φθηνότερος Δήμος σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, mm-hmm. σε παιδικούς σταθμούς. Και ευτυχώς ο Δήμος ο δικός μας έχει και κτίρια για να στεγάσει αυτά τα παιδιά που γράφτηκαν τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αν έρθουν παραπάνω μέχρι το Σεπτέμβριο δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω. Mm-hmm. Σε άλλους Δήμους δεν έχει και κτίρια και τεράστια και η ετήσια συνδρομή για τα παιδάκια. Πού θα πάει όλο αυτό, πείτε μου, πού θα πάει. Πού θα βρει δηλαδή ο δημότης, πού θα βρει. Είχαμε κάποιες παροχές. Κόβονται σιγά σιγά. Να το ένα παράδειγμα. Κόβονται. Με το βοήθεια στο σπίτι, τι γίνεται. Το βοήθεια στο σπίτι ευτυχώς χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζουμε και το δουλεύουμε. Έχουμε 3 βοήθεια στο σπίτι και 4 βοήθεια στο σπίτι και συνεχίζουν και δουλεύουν αυτά. Mm-hmm. Εάν κοπεί η χρηματοδότησή του, θα σταματήσουν. Αλλά παρόλα αυτά, όταν βγήκαν τα ψηλοδημοσιεύματα και να θα καταργηθεί και θα σταματήσουμε και μη πάτε σε όλους τους οφειλόμενους ορισμένοι που έχουν περιουσιακά στοιχεία και τα λοιπά, να μην τους βλέπει η ομάδα του βοήθεια στο σπίτι, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε και το είπε από την αρχή, είτε έχουν είτε δεν έχουν περιουσιακό στοιχείο, από τη στιγμή που είναι μοναχικός γέροντας ή ιδρία από μόνη της, δεν έχουν κάποιον και είναι ανήμποροι, θα πηγαίνουν. Και έδωσε την εντολή και πηγαίνουν. Mm-hmm. Βέβαια, ακόμη δεν μπήκαν τα κοινωνικά κριτήρια. Έχουμε και εκείνη την ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχει μια συνταξούλα των 300, 400, 600 ευρώ, κανονικά δεν πρέπει να τον βλέπει το βοήθεια στο σπίτι. Και ποιος θα τον βλέπει. Να πάρει αποκλειστική νοσοκόμα. Δεν φτάνουν. 120 τη βραδιά θέλει αποκλειστική νοσοκόμα. Έτσι είναι. Εάν έχει ένα σπίτι στο όνομά της από τον συγχωρεμένο που πέθανε τον γέροντα κτλ. Ή υπήρχε μια περιουσία, θα πρέπει να την πουλήσει για να συντηρηθεί μέχρι να πεθάνει ο γέρος. Είναι δυνατόν αυτά να συμβούν, κοινωνικά κριτήρια. Ο Δήμαρχός μας έδωσε εντολή, είπε ξεκάθαρα το βοήθεια στο σπίτι θα συνεχίσει όπως συνέχισε, είτε πληρωθεί είτε δεν πληρωθεί, και επιπλέον να εγγράψουν και άλλους ωφελούμενους, όσο μπορούν περισσότερο, να καλύψουμε όλη την περιοχή, γιατί όλη την περιοχή τη βλέπαμε. Δεν θα τους παρατήσουμε τώρα με τίποτα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, δεν μας δίνουν τη σάτα για τα έργα. Έχετε δει σε κανένα Δήμο να σκάβουν. Να σκάβουν, είδατε, εκτός από το φυσικό αέριο που περνάει. Στα νεκροταφεία. Τίποτα άλλο. Στα νεκροταφεία. Μόνο στα νεκροταφεία. Δυστυχώς και πολύ. Έργο δεν θα δείτε πουθενά. Δεν πληρώνουν το θησέα από τα περασμένα χρόνια και ό,τι δουλεύει είναι το. Έργο υπάρχει. Συνεχιζόμενο από την περασμένη χρονιά. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να συνεχίσει επενδυτικό πρόγραμμα η κυβέρνηση που το ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Πήραμε μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Είναι θέμα πολιτικού εγωισμού, κύριε Αξελέα. Αυτό και το ξέρετε. Και είναι και θέμα ότι δεν υπάρχουν και χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Προγραμματισμός δεν υπάρχει. Mm. Είναι δυνατόν τώρα, εντάξει, λυπούμαι που το λέω, αλλά στην Ολυμπιάδα να ξοδέψουν για την έναρξη τόσα εκατομμύρια. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και να κόβει το καροτσάκι του ΑΜΕΑ. Τα Special Olympics είναι ένα σωρό χρήματα. Ξοδέψαν για την έναρξη. Και δεν του δίνει του αναπήρου καροτσάκι να αγοράσει. Θα πάει το αγοράσει μόνος του. Μην τρελαθούμε. Mm-hmm. Δεν κάνουν σωστό προγραμματισμό αυτό. Δυστυχώς. Ούτε ο Καλλικράτης λειτουργήσε, ούτε πρόκειται να λειτουργήσει. Τουλάχιστον εσείς κάνετε ένα σωρό τέτοιου είδους εκπομπές και συγχαρητήρια για το κανάλι σας που προωθεί την τοπική αυτοδιοίκηση, τα προβλήματα γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση